Τρία φαγητά τα οποία έχουν μηδέν θερμίδες, που σημαίνει ότι τι, μπορείς να φας όσο θες και δεν θα βάλεις ούτε σταγόνα λίπους. Σου φαίνεται καλό? Τέλεια, ας ξεκινήσουμε. Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρεις ποιος είμαι? Ο Σαρουκλάς. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα τρία καλύτερα φαγητά, τα οποία είναι, εντάξει, δεν έχουν μηδέν θερμίδες, κυριολεκτικά μηδέν, αλλά έχουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μηδέν τις θερμίδες τους, με αποτέλεσμα να τρως από αυτά όσο μπορείς, όσο είναι φυσικά δυνατόν να φας, και πάλι να μην βάζεις λίπος, όντως. Δηλαδή, αν μέσα στην διατροφή σου τρως μόνο αυτά τα τρία φαγητά, για παράδειγμα, ή είναι το ένα μεγάλο μέρος της διατροφής σου αυτά τα τρία φαγητά, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην. Τι να σου πω τώρα. Και θα χάνεις και λίπος. Όχι απλά δεν θα βάλεις, θα χάνεις και λίπος. Εντάξει. Αν είσαι σε δίαιτα, αν κάνεις διαλυματική νηστεία, αν έχεις ξεκινήσει ήδη και βάλεις αυτά τα τρία φαγητά μέσα στο πλάνο σου, θα σε βοηθήσουν αφάνταστα. Εντάξει. Οπότε ξεκινήσουμε με το πρώτο. Πριν ξεκινήσουμε όμως, κάνε συνδρομή σε αυτό το κανάλι. Εντάξει. Γιατί τα στατιστικά μου λένε ότι περίπου το 50% των ανθρώπων που βλέπουν τα βίντεό μου δεν έχουν κάνει συνδρομή. Για όνομα του Θεού. Εντάξει. Κάνε τη συνδρομούλα σου. Εγγραφή βασικά. Εγγραφή. Εντάξει, πάτα εγγραφή. Πάτα και like, να ανέβει ο μεταβολισμός όλου του κοινού κατά μία μονάδα και ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο φαγητό είναι τα μανιτάρια. Ωραία. Τώρα, τα μανιτάρια τα έχω πάρει από τους Οκινάβα. Όταν μελετούσα τους Οκινάβα, εντάξει, πληθυσμός είναι ένα χωριό στην Ιαπωνία. Δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω στη Ιαπωνία είναι. Ωραία. Και έχουν πάρει την πρωτιά στη μακροζωία. Ζούσανε όλοι κατά μέσο όρο, νομίζω ο μέσος όρος ήταν τα 90 κάτι χρονών, κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ περισσότερο από το δυτικό πολιτισμό και από όλους τους υπόλοιπους, η Οκινάβα. Εντάξει. Και πήγανε και τους μελέτησαν κάποιοι επιστήμονες να δούνε τι είναι αυτό που τους έκανε να ζήσουν τόσα πολλά χρόνια. Και εν τέλει το έκαναν trace back στη διατροφή τους. Ότι η διατροφή τους ήταν πολύ μη επεξεργασμένα, όλα από τη γη, όλα φυσικά, μηδέν χοληστερίνη, πολύ χαμηλά λιπαρά, όλα full υγιεινά. Και αυτό τους έκανε να ζουν εκατοντάδες χρόνια. Τώρα. Δεκάδες χρόνια. 100. Πολλοί ζούσαν και 100 χρόνια. Δηλαδή το να ζήσει κάποιος 100 ήταν κάτι φυσιολογικό. Έτσι. Τώρα, μετά από 5, 10, 20, 30 χρόνια, από τη στιγμή που τους ανακάλυψαν οι Αμερικάνοι, πήγαν, τους μελέτησαν κλπ. Το χάσαν το παιχνίδι, έχασαν την μπάλα. Τώρα, άμα πας εκεί πέρα που ήταν η Οκινάβα παλιά, έχουν McDonald's, έχουν τα Burger King τους και ζουν κανονικά όπως όλοι οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ, μέχρι τα 80 με το ζόρι, με 10 ασθένειες στο τσεπάκι τους, ξέρω. Δεν πειράζει, εμείς μπορούμε να μελετήσουμε τέλος πάντων το παρελθόν τους, εντάξει. Και τα βασικά που είχαν στη διατροφή τους είναι τα μανιτάρια, εντάξει. Τα μανιτάρια, πάρα πολύ υγιεινά, πέρα από αντιοξειδωτικά, πέρα από το ότι είναι δύσπεπτα, δηλαδή θα φας τώρα κάποια μανιτάρια, θα είναι στο στομάχι σου μέχρι το βράδυ, μέχρι και αύριο μη σου πω, και θα σε έχουν έτσι χορτάτο. Ωραία. Τώρα, τα μανιτάρια πόσες θερμίδες έχουν? Έχουν μόνο 20 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια. Που σημαίνει τι? Μπορείς να φας μισό κιλό μανιτάρια και έχεις φάει πόσο? 100 θερμίδες. Ένα κιλό μανιτάρια, 200 θερμίδες. Δηλαδή, σκέψου να τρως ένα κιλό μανιτάρια. Σκέψου να βάλεις μπροστά σου ένα κιλό και να τρως, να τρως, να τρως. Δηλαδή, θα σκάσεις, θα πεθάνεις και θα έχεις φάει μόνο 200 θερμίδες. Θα βάζεις λίγο ξυδάκι, λίγο αλατάκι. Μπορείς να βάλεις και να φας και μαζί με κάτι άλλο. Εντάξει, για να φας κατά βάση μανιτάρια. Και θα είναι πάρα πολύ υγιεινό και θα είναι πάρα πολύ χαμηλό θερμίδες. Και το καλύτερο απ' όλα. Τίγκα στην πρωτεΐνη, έτσι. Έχει 3 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά στις 20 θερμίδες, ανά 100 γραμμάρια, που σημαίνει ότι το βασικό είναι η πρωτεΐνη που έχει μέσα. Που ας πούμε, αν φας ένα κιλό, έχεις 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και 200 θερμίδες σε ένα κιλό μανιτάρια. Δηλαδή, πόσο πιο εύκολο να γίνει να μείνεις σε ένα έλλειμμα, να φας λιγότερο από όσο κες, κουλουπού-κουλουπού, έτσι. Μανιτάρια και ξερό ψωμί. Ή μανιτάρια και ξερό μανιτάρι. Μανιτάρια. Πάμε στο επόμενο. Το σπανάκι είναι μία από τις αγαπημένες μου τροφές. Θα το φάω σε καθημερινή βάση. Θα το μαγειρέψω, θα το φάω μόνο, θα το βάλω στη σαλάτα, θα το βάλω στο σάντουιτς μου, θα το βάλω με τον αρακά πρωτεΐνης. Τέλος πάντων, το σπανάκι θα μπει παντού. Έχει πάρα πολύ ωραία γεύση. Εντάξει, και σε χορταίνει πάρα πολύ. Δεν ήταν τυχαίο που ο Ποπάι, έτσι, έτρωγε σπανάκι και γινόταν τούμπανο. Κάτι ξέρανε τότε. Οπότε, σπανάκι, τίγκα στην πρωτεΐνη, πάρα πολύ χαμηλό σε θερμίδες, πάρα πολύ υγιεινό. Και είναι από αυτά τα φαγητά που αν τα βάλεις κάτω και φας, δεν μπορείς, θα χορτάσεις πριν φας 100-200 θερμίδες. Οπότε, σπανάκι, πόσες θερμίδες έχει, ανά 100 γραμμάρια, 20 θερμίδες.
Πόση πρωτεΐνη, 2 γραμμάρια πρωτεΐνης. Εντάξει, δεν μιλάει κανείς για αυτά τα φαγητά που είναι τίγκα στην πρωτεΐνη και είναι full υγιεινά, όπως ας πούμε τα μανιτάρια και το σπανάκι. Οπότε, σπανάκι πάρα πολύ καλό, όπως ο παπάι, εντάξει, θα γίνεις και εσύ τούμπανο και θα είσαι φέτες εάν τρως σπανάκι. Εντάξει, πάρα πολύ καλό. Και αν δεις τα vlog μου, το σπανάκι υπάρχει παντού. Παντού βάζω σπανάκι. Υπάρχει παντού. Εντάξει. Και αν βαριέσαι να το πλύνεις το σπανάκι, πολλοί μου λένε βαριέμαι να το πλύνω, ωραία, πάρ' το έτοιμο. Μου λένε, α, είναι ακριβό. Οκ, αλλά δεν έχεις κανένα πρόβλημα να δώσεις 2 ευρώ για ένα σουβλάκι, αλλά έχεις πρόβλημα να δώσεις 2 ευρώ για το σπανάκι. Εκεί φαίνονται οι προτεραιότητές σου, έτσι. Οπότε αρχίζεις να σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά και το σώμα θα ακολουθήσει. Εντάξει. 2 ευρώ σπανάκι, 3 ευρώ σπανάκι, δεν έγινε και κάτι. Εντάξει. Όλα καλά. Αν τα δίνεις για κουταμάρες, αν τα δίνεις για ένα σφινάκι να κεραίσεις μια αυτή, ας πούμε, στο μπαρ, γιατί να μην τα δώσεις στον εαυτό σου, στην υγεία σου, στο να ζεις πολλά χρόνια, κουλουπού κουλουπού. Δηλαδή σκέψου λίγο σωστά, λίγο λογικά. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Τα φρούτα είναι περίεργη φάση. Μπορεί να φας φρούτο που να είναι τίγκα στις θερμίδες, να έχει πολλές θερμίδες. Εντάξει. Ποια φρούτα έχουν πολλές θερμίδες? Η μπανάνα. Εντάξει. Τώρα, εγώ θα αποφύγω να φάω μπανάνες, ας πούμε, όταν είμαι στη γράμμωση. Εντάξει, είναι και πολύ γλυκές, έχουν και πολλές θερμίδες. Θα φας την μπανανούλα σου και δεν θα σε χορτάσει και ιδιαίτερα. Θα φας να φας και άλλη μια και άλλη μια. Δεν είναι το φρούτο της προτίμησής μου. Τώρα μου πεις, μα είναι φρούτο, μα είναι. Ωραία, ναι. Αλλά σου λέω, αν έχω 5 φρούτα να διαλέξω, η μπανάνα θα είναι το τελευταίο, παιδί μου. Όπως και το αβοκάντο. Εντάξει, αβοκάντο πάλι, τίγκα στις θερμίδες, φουλ λίπος, δεν υπάρχει λόγος να τρως αβοκάντο. Εντάξει, ναι, είναι υγιεινό, αλλά τι μας νοιάζει. Εντάξει, έχει τίγκα θερμίδες, μας νοιάζει επίσης. Δεν μας νοιάζει μόνο κάτι να είναι υγιεινό. Δεν θα φάμε ένα βαζάκι ταχίνι που είναι υγιεινό, μόνο και μόνο επειδή είναι υγιεινό. Ναι, αλλά έχει και 1500 θερμίδες. Εντάξει, πρέπει να τα σκεφτόμαστε αυτά. Οπότε, υγιεινό δεν σημαίνει πάντα χάσιμο λίπος. Οπότε, μπανάνα, αβοκάντο. Καλύτερα να μην. Εγώ προσωπικά δεν τα βάζω στη διατροφή μου. Τώρα εσύ κάνε ό,τι θες. Εσύ μπορείς να ακολουθήσεις τις συμβουλές του e-food και να φας και την μπανάνα σου, να φας και το αβοκάντο σου, να φας και το στάκι σου. Κάνε ό,τι θες. Εγώ προσωπικά σου λέω ότι εγώ προσωπικά δεν θα φάω μπανάνα. Και στα άτομα που έρχονται σε μένα, τους λέω προτίμησε, ξέρω εγώ, να φας κανένα μήλο. Ή ακόμη καλύτερο, που είναι το τρίτο φαγητό στη λίστα μας, οι φράουλες. Εντάξει, φράουλες. Έχουν μόνο στα 100 γραμμάρια πόσες θερμίδες. 33 θερμίδες στα 100 γραμμάρια. Εντάξει. Τώρα, ένα μεγάλο hack είναι smoothie με φράουλες. Οπότε, θα βάλεις στο blender, θα βάλεις κατεψυγμένες φράουλες, 100-200 γραμμάρια, με νερό ή γάλα ή πρωτεΐνη ή ό,τι θες, θα το χτυπήσεις, θα βγει πεντανόστιμο, θα βγει γρανιτάρα και είναι ούτε 100 θερμίδες. Άμα βάλεις μόνο φράουλες και είναι και πεντανόστιμο, είναι το κάτι άλλο. Εντάξει. Οπότε, από όλα τα φρούτα, προτίμησε φρούτα που είναι και χαμηλά σε θερμίδες, όπως οι φράουλες και είναι και πεντανόστιμες. Έτσι. Οπότε, αντί για μπανάνα αβοκάντο, τι τρώμε? Φράουλες. Εντάξει. Φας ένα κιλό φράουλες και έχεις φάει 300 θερμίδες. Εντάξει. Φας ένα κιλό μπανάνες, θα έχεις φάει πολύ περισσότερες. Δεν μπορώ να κάνω τα μαθηματικά τώρα. 500 ξέρω εγώ. Εντάξει. Παίζουν ρόλο αυτά. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Οπότε, αυτά ήταν τα 3 φαγητά. Εντάξει. Σαν αυτά υπάρχουν κι άλλα. Αλλά αυτή είναι μια καλή αρχή να αρχίσεις να βάζεις αυτά τα φαγητά στη διατροφή σου και δεν χρειάζεται να ξέρεις και να τρως τα πάντα που είναι χαμηλά στις θερμίδες και είναι νόστιμα και έχουν πρωτεΐνη κουλουπού. Θα βρεις αυτά που σου αρέσουν, θα βάλεις μέσα στη διατροφή σου και θα τρως αυτά σε καθημερινή βάση. Έτσι, αυτή είναι η ρουτίνα, ξέρεις. Κάθε μέρα διατροφή. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να τρως κάτι εντελώς διαφορετικό, ένα εντελώς διαφορετικό πιάτο. Θα βρεις 2-3 φαγητά που σου αρέσουν, 2-3 πιάτα που θα σου αρέσουν, 2-3 τροφές που σου αρέσουν. Θα τις βάλεις μέσα στη διατροφή σου και εφόσον σου αρέσουν τόσο πολύ, θα τα τρως και σε καθημερινή βάση. Εφόσον πληρούν τα κριτήρια, ότι είναι χαμηλά στις θερμίδες, τίγκα στην πρωτεΐνη, κουλουπού κουλουπού. Οπότε, πάμε ένα recap, μια επανάληψη. 1. Μανιτάρια. 2. Σπανάκι. 3. Φράουλες. Οπότε, αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε. Κουμπώστε like, εγγραφή, πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Όσον αφορά να προσέχετε και να γυμνάζεστε. Peace out.